Πλέον έχουμε μια τηλεοπτική μετακόμιση εντός του προγράμματος της TRT. Δεν θα απολαμβάνετε την ωραία εκπομπή της Βίκη Τσεκούρα τα βράδια του Σαββάτου, αλλά τα πρωινά της Κυριακής. Κάθε Κυριακή πρωί λοιπόν στις 10, Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά, αρχίζει γενομένης από αυτή την Κυριακή και πάμε να τη συναντήσουμε τη Βίκη Τσεκούρα, γιατί μας έχει ετοιμάσει ήδη, έχουμε για τον πρώτο μήνα 4 επεισόδια πολύ όμορφα, πολύ ωραία γυρισμένα και πραγματικά με πολύ φροντίδα γυρισμένα και με την δυσκολία που έχουν οι εποχές. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχει πάρει ειδικές άδειες από την πολιτική προστασία να μας τα πει εκείνη, καλώς την. Και με ωραίο φόντο, να τα όργανα πίσω παρατεταγμένα. Έχουμε και άλλα όργανα, αλλά αυτά είναι που φαίνονται. Έτυχε πριν να πέσουμε, έλεγα, για σκεφτείτε τι γινόταν, δεν ξέρω αν μας άκουγες που έλεγα πριν για την εκπομπή. Πριν από κάνα δεκάλεπτο για τη μετακόμιση. Σε άκουσα, ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πραγματικά, αυτή δεν ήταν η συνήθειά μας. Όταν ξυπνούσαμε στο σπιτικό μας, δεν είχε μικρή ή μεγαλύτερη διάρκεια η θέαση αυτών των προγραμμάτων στο κάθε σπιτικό. Αυτό προσπαθούμε να αναβιώσουμε και εγώ ήμουν και ειλικρινής. Γιατί να πάει ένα προϊόν τηλεοπτικό που γίνεται με πολύ πολύ λιγότερα μέσα, δεν μπορούν να συγκριθούν τα μεγέθη με άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα απέναντι και να μην πάει μόνο του σε αυτή την ζώνη. Θα κάνουμε το πείραμά μας και σας καλούμε να είστε μαζί μας. Έτσι το βλέπετε και στον τίτλο, «Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά», με τη Βίκη κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί. Και θα είναι και χορταστικό και δεν θα το κόβουμε και θα έχετε 2 ώρες ένα υπέροχο πρόγραμμα στη διάθεσή σας. Λοιπόν, πες μας τα πρώτα 4 επεισόδια, τι περιλαμβάνουν, τι θα δούμε αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή θα δούμε την ομάδα που έχουν έρθει τα παιδιά μαζί με τον Γιάννη Τοζιάκο, που έχει έρθει από την Ελασσόνα, και τη σύζυγό του, τη Λιάννη Τζέτα. Ένα καθόλου υπηρώτικο, δηλαδή την επιρρεπτική Ελλάδα, ένα γλέντι από πολλές περιοχές. Έχουμε και κάποιους καλεσμένους φίλους. Για κάνε μια μικρή παύση να ακούσουμε την είσοδο των οργάνων. Πού έχουν γίνει τα γυρίσματα? Τα γυρίσματα γίνονται στην Λέσχη Εργαζόμενο Κορδισιού Βόλου, που κατοικοεδρεύουμε στην περιοχή Καραγάτς, επάνω Ολυμπιονίκη Αγνώτα με Κουρουνιώτη. Τώρα είμαστε κλειστά σαν Λέσχη, σαν τις δραστηριότητες που έχουμε. Βέβαια, ευελπιστούμε να ανοίξουμε σύντομα. Είχες φτιάξει ένα καταπληκτικό πλέγμα δραστηριοτήτων. Παρενθετικά το λέω, γιατί τώρα δεν μιλούμε για τη Λέσχη, αλλά για την εκπομπή. Αλλά είχες πραγματικά εκεί φτιάξει σπουδαία πράγματα. Άρα, αυτή την Κυριακή βλέπουμε το αφιέρωμα, έτσι. Είναι ένα αφιέρωμα σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, με πολύ μεγαλύτερο βέβαια αφιέρωμα στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία. Και από το απόσπασμα που ακούσαμε νομίζω το καταλάβαμε, έτσι. Ναι. Είναι αυτός ο λιγμός που έχει η πυρώτικη. Έχουμε όμως και μερικά τραγούδια με γκάιντα που έχει παίξει ο Γιάννης. Ωραιότατα, ωραιότατα. Ναι. Και αυτό το ωραίο είναι κορίτσι τράκι. Ποιο είναι, η γυναίκα του που μας η είπε. Η γυναίκα του, ναι, η Λένα Ιζέτα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, επανακάμπτη πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν, σε άλλη ώρα και ημέρα βεβαίως. Το βλέπετε στον τίτλο, θα σας το θυμίσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε. Κάθε Κυριακή στις 10, κάνε το φινάλε σου. Να πω ότι την επόμενη Κυριακή όμως είναι μια εκπομπή που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους πρόσφυγες, αλλά τους Έλληνες πρόσφυγες. Έχεις κάνει σπουδαίο. Και μάλιστα το σχέδιο ήταν να γίνει αλλιώς. Δεν πειράζει, θα γίνουν όλα. Καλά να είμαστε, να βγούμε από την πανδημία. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή που την αγαπούμε πολύ, που την πιστεύουμε πολύ, γι' αυτό και της δίνουμε την ευκαιρία να σας κρατήσει σε άλλη μέρα και ώρα συντροφιά. Είναι εξαιρετική η οικοδέσποινη Βίκη Τσεκούρα. Θα πίνουμε καφέ με τον κόσμο. Μπορεί να είναι και το φλιτζάνι. Είσαι από τις μακροβιότερες εκπομπές κι εσύ. Μετά από σένα. Εντάξει, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή κάθε Κυριακή στις 10, Πατρίδα μου. Και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να έχουμε. Φιλιά πολλά. Καλά. Γεια σου, Βίκη μου. Γεια χαρά. Γεια.